Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 26 Μαΐου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Η κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου και των συνοδών του στον απόϊχο της επίθεσης σε βάρος τους μέσω εκρηκτικού φακέλου, οι δηλώσεις των ιατρών. Λεωφορείο ανετράπη στο 39ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Καβάλας. Η κατάσταση της υγείας των μαθητών, των συνοδών και των δασκάλων που επέβαιναν σε αυτό. Τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση του παλιού κολυμβητηρίου γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Πώς θα αξιοποιηθούν οι πισίνες, ποιο το μέλλον του χώρου. Μείζον αντικείμενο συζήτησης, παραπώνων και διχογνωμιών, οι οδικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Τη δήλωσε για τις αλλαγές ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής. Απόφαση αντίδρασης κατά της προοπτικής δημιουργίας νέου σταθμού διοδίων στην περιοχή της Καβάλας. Η έκτακτη συνεδρίαση και όσα συζητήθηκαν. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου. Αυτό μεταξύ άλλων δήλωσαν το πρωί μέλη της διοίκησης του Ευαγγελισμού αλλά και οι θεράποντες ιατροί του ιδίου αλλά και των συνοδών του. Στον απόϊχο της επίθεσης μέσω εκρηκτικού φακέλου που δέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την ενέργεια και έβαλε κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας. Το χρονικό της ενημέρωσης αλλά και οι δηλώσεις για την υγεία του πρώην Πρωθυπουργού αλλά και για το συμβάν αμέσως τώρα. Πέραν της περίφρασης της καταδίκης αυτής της ακραίας εγκληματικής πράξης, την οποία εξέφρασα εκ μέρους όλων των βουλευτών, ανδρών και γυναικών όπως είμαι σίγουρος, ήθελα να βεβαιώσω για τις ευχές για ταχεία ανάρρωση, για συμπαράσταση σε αυτή την περιπέτεια, τον κύριο Παπαδήμο και όσους τον συνόδευαν. Οι θεράποντες ιατροί έχουν εκδώσει δελτίο τύπου, το οποίο θα δοθεί τώρα σε λίγο, εγώ το έχω μαζί μου, στους συνεργάτες και στους συναδέλφους σας του ρεπορτάζ και ύστερα και προς όλους σας. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιστεύω πως οι θεράποντες έχουν τον πρώτο λόγο και από αυτούς πρέπει να ενημερώνεστε. Η Βουλή σταθερά πιστεύει, θεωρεί με όλες τις εκδοχές και τις εκφάνσεις πως η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται και δεν πρέπει να λυγίζει. Ρώσω επίσημα ότι πριν από λίγο τελείωσε το χειρουργείο του κ. Παπαδήμου, αποσωληνώθηκε, είναι καλά. Θα μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους για την πιθανότητα που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πνευστικού εγκάβματος για σήμερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έγινε χειρουργικός καθαρισμός των τραυμάτων τα οποία είχε. Όλα εξελίχθηκαν καλά. Και επίσης να ενημερώσω ότι και οι δύο συνοδοί του, ο φρουρός και ο οδηγός του, είναι καλά στην υγεία του με πολύ πιο ελαφρά τραύματα. Να εκφράσω την οργή μου και την οδύνη μου για το άνανδρο τρομοκρατικό χτύπημα κατά του τέλους Πρωθυπουργού κ. Παπαδήμου. Να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στον ίδιο και στους συνοδούς του. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελέσει πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Οι τρομοκράτες είναι εχθροί της δημοκρατίας. Η κατάστασή του, η μεταχειρητή του πορεία εξελίσσεται ομαλά. Εχθές το βράδυ είχε ένα ήσυχο βράδυ, σήμερα το πρωί έχει ξυπνήσει κανονικά. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε από την ομάδα των γιατρών του Ευαγγελισμού από την πρώτη στιγμή, με επικεφαλής τον κύριο Βουγά και τον κύριο Χαρκιολάκη που βρίσκονται τώρα εδώ δίπλα μας για να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σας. Θα παραμείνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας τις επόμενες μέρες για προληπτικούς λόγους εξαιτίας του τραύματος που έχει στο δεξί του μυρό και μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή, είναι πολύ καλά, είναι ξύπνιος, έχει αποσωληνωθεί και θέλουμε να τον κρατήσουμε για καλύτερη παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας για το επόμενο τουλάχιστον διήμερο, να δούμε τα ζωτικά του σημεία και αμέσως μετά, μόλις δούμε ότι όλα είναι σταθερά, να το μετακινήσουμε σε κάποιο θάλαμο. Τα τραύματα που φέρει κυρίως είναι στο δεξιό μυρό, θα σας πει και ο κύριος Χαρακελάκης ο πλαστικός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τραύμα, το οποίο θα αντιμετωπίζεται καλά και στις επόμενες μέρες θα αντιμετωπίζεται συνεχώς με αλλαγές και ανάλογα με την πορεία του θα δούμε τι άλλο θα πράξουμε. Από το σύμπλεγμα των τραυμάτων που έχει, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το πιο βαθύ. Το έχουμε
καθαρίσει, το έχουμε περιποιηθεί και παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Έχει τραυματιστεί. Είναι ομολύες. Είναι βαθύ το τραύμα. Έχει φτάσει μέχρι τους μυς. Δεν έχει πάει πιο βαθύ. Ο συνοδός και ο οδηγός που ήταν, ο φρουρός και ο οδηγός που ήταν μαζί του. Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά και μάλλον θα φύγουν σήμερα για το σπίτι τους. Και οι δύο. Φέρουν επιφανειακά τραύματα. Τι τραύματα φέρουν. Ποιος. Οι δύο συνοδοί. Κάτι πολύ μικρές αμοιχές στο πρόσωπο. Επιφανειακά. Ως τερατώδες ψέμα χαρακτηρίζει τώρα το ΚΚΕ τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η διαπραγμάτευσή της απέτρεψε τις αντεργατικές απαιτήσεις. Την ίδια ώρα ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του Κόμματος στον Εύρο σχολιάζει και το αποτέλεσμα του Eurogroup της 22ης Μαΐου. Στρατηγικό στόχο είναι η χώρα τον Αύγουστο του 2018 να δανείζεται από τις αγορές και κάτι τέτοιο είναι κοντά, είτε με τη συμφωνία λύση που προτείνει ο Σόιμπλε, είτε μια ακόμη καλύτερη που παλεύουμε να πάρουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον απόϊχο του δύσκολου Eurogroup, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Από την πλευρά του τώρα, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εύρου, Σιδέρης Μιχαηλίδης, κάνει λόγο για συμφωνία και μέτρα που θα επηρεάσουν τον κόσμο για τα επόμενα 60 χρόνια. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο πήρε απόφαση να ψηφιστεί το τέταρτο μνημόνιο, όπως πια έχει καταγραφεί και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, γιατί γι' αυτό πρόκειται, με την υπόσχεση από την συγκυβέρνηση ότι θα ανοίξει κουβέντα για το χρέος και περί ελάφρυσης. Δυστυχώς, θα αναγκαστώ να πω ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ως κόμμα, όταν λέγαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με χρέος, με την κουβέντα περί χρέους, ελάφρυσης ή επιμήκυσης ή οτιδήποτε όπως αλλιώς ονομαστεί, πάντα θα καταλήγει σε μια αντιλαϊκή πολιτική, σε ένα αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Η συζήτηση αυτή και μόνο που έχει ανοίξει για τα μέτρα που θα παίρνονται μέχρι και το 2060, σε ένα ορίζοντα μισού αιώνα και, πραγματικά όχι μόνο πρέπει να απασχολεί τον ελληνικό λαό, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να νιώθουμε τα καινούργια μέτρα σε συνδυασμό με τα παλαιότερα, τα οποία έχουν παραμείνει στο ακέραιο. Υπό τον τίτλο «Άλλη μια συμφωνία, άλλη μια λαιλασία» φτάνει πια. Το ΚΚΕ κυκλοφόρησε φυλάδιο στο οποίο τονίζει ότι η νέα συμφωνία θα κλιμακώσει την επίθεση απέναντι σε μισθωτούς αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους σε όλο τον λαό, καθώς φέρνει νέες ανατροπές σε εργασιακά δικαιώματα, νέες περικοπές στις συντάξεις, νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα μέσω της φορολογίας. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει το και την αιτία που θα πρέπει σιγά σιγά να αναρωτηθούμε εν τέλει τι κάνουμε και πώς βαδίζουμε κι εμείς ως λαός. Δηλαδή ή θα απαντήσουμε και θα αντεπιτεθούμε να κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά που μας έχουν πάρει, ή θα επιμείνουμε και θα καταλήξουμε ρακένδυτοι πραγματικά, και εγώ δεν ξέρω τι, έρμεο στα χέρια του καθενός, ο οποίος θα με όπλο την ανάπτυξη θα μας κάνει να δουλεύουμε για 2 εκατοστάρικα και θα λέμε και ευχαριστώ από πάνω. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα διεξαχθεί η γιορτή κρασιού από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Φέτος, το καλλιτεχνικό κομμάτι της γιορτής, πέραν των πολιτιστικών συλλόγων και των χορευτικών τμήματων, θα συμμετέχουν κατά την έναρξη η Γλυκερία και την τελευταία ημέρα η Δέσποινα Βανδύ με την Έλενα Παπαρίζου. Στα τέλη Ιουλίου και συγκεκριμένα από τις 24 έως τις 30 θα διαρκέσει για φέτος η γιορτή κρασιού στην Αλεξανδρούπολη. Οι ετοιμασίες, δηλαδή οι απαραίτητοι διαγωνισμοί για την προμήθεια τροφίμων και ποτών, θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ, Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη. Έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια κρασιού, κρέατος και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Είναι στον αέρα οι διαγωνισμοί. Θα ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ώστε να δώσουμε έτσι και περιθώρια στους προμηθευτές να ετοιμαστούν, να είμαστε έτοιμοι για τέλη Ιουλίου. Φέτος οι διαγωνισμοί γίνανε έγκαιρα, να μην έχουμε κανένα πρόοπτο. Οι συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών έχουν ήδη κλείσει και η γιορτή κρασιού θα ξεκινήσει με τη συναυλία της Γλυκερίας, ενώ αυλαία θα ρίξουν η Δέσποινα Βανδύ και η Έλενα Παπαρίζου. Όσο αφορά το λαϊκό κομμάτι, έχουμε προχωρήσει συμφωνίες. Την πρώτη μέρα με την έναρξη, τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, θα έχουμε την Γλυκερία. Έχουμε υπογράψει συμφωνητικά και την τελευταία μέρα, την Κυριακή, που θα κλείσει και η γιορτή, θα έχουμε Έλενα Παπαρίζου και Δέσποινα Βανδύ. Φέτος πάνε ντουέτο, πάνε και οι δύο μαζί σε συναυλίες και θα φέρουμε δύο πολύ μεγάλα ονόματα την τελευταία μέρα, όπως πολύ μεγάλο όνομα είναι και το όνομα της Γλυκερίας στην πρώτη μέρα με την έναρξη. Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθεί και το μουσικό πρόγραμμα των υπολοιπών ημερών με τη συμμετοχή συλλόγων και χορευτικών σχημάτων. Ενδιάμεσα το πενθήμερο που μεσολαβεί θα έχουμε τα γνωστά σχήματα, παραδοσιακή μουσική και χορούς,
Το πρόγραμμα δεν έχει κλείσει, είναι σχεδόν έτοιμο. Το διαχειρίζεται η ΕΠΟΦΕ, με την οποία έχουμε, όπως ξέρετε, μια πολύ καλή συνεργασία εδώ και 2 χρόνια. Και σε λίγες μέρες, μόλις έχει κλείσει και το πρόγραμμα με την παραδοσιακή μουσική, θα σας το ανακοινώσουμε. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, καθώς λίγο πριν αφήσουν τα θρανία και τις αίθουσες, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Τραϊανούπολης βρέθηκαν στην παραλία του Αρίστινου για να την καθαρίσουν. Θέλησαν με τον τρόπο τους να στείλουν το ξεκάθαρο μήνυμα στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης πως το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι, συνεπώς οφείλουμε να το διατηρούμε καθαρό. Με τη βοήθεια γονιών, δασκάλων και μελών του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Σπάρτακος, μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Άνθειας βρέθηκαν στην παραλία του Αρίστινου για να την καθαρίσουν λίγο καιρό πριν την επισκεφθούν για τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Με αρρωγό στην προσπάθειά τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, οι μαθητές κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να απομακρύνουν τα σκουπίδια από την παραλία, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Με λένε Λαρίσα, είμαι από το σχολείο της Άνθειας και σήμερα ήρθαμε να καθαρίσουμε τη θάλασσα της Άνθειας για να είναι καθαρή το καλοκαίρι, να μην έχει σκουπίδια και να κουλυμπάτε σε καθαρό περιβάλλον, να κάθεστε στην παραλία, έτσι. Ναι, με λένε Χριστίνα, ήρθαμε εδώ πέρα για να μαζέψουμε τα σκουπίδια για να είναι καθαρή. Θα το κάνεις το καλοκαίρι όταν θα είσαι στην παραλία? Ναι. Θα προσέχεις λίγο, ναι, δίπλα σου τι γίνεται. Ναι. Με λένε Παρασκευούλα. Ήρθαμε εδώ πέρα να μαζέψουμε σκουπίδια στην παραλία γιατί μπορεί ο κόσμος να μην του αρέσει και για να είναι καθαρό το περιβάλλον. Τι λέμε, εσύ πας σχολείο? Ναι. Πού πας σχολείο? Πα. Στον υπηαγωγείο που? Ναι. Σε αυτό τον υπηαγωγείο που ήρθε. Που ήρθε εδώ πέρα στην παραλία. Και τι κάνετε σήμερα εδώ, τηλέμαχοι? Κάνουμε... Καθαριότητα. Καθαριότητα. Μάζεψες πολλά σκουπίδια, είχε πολλά σκουπίδια εδώ. Ναι. Ναι. Σ' αρέσει να είναι καθαρό το περιβάλλον? Ναι. Πώς σε λένε σένα? Βάγια. Βάγια, εσύ προσέχεις όταν πας στην παραλία να αφήσεις σκουπίδια μετά? Ναι. Σήμερα εδώ πέρα τι γίνεται, για πες μου, τι κάνετε? Μαζεύουμε σκουπίδια. Είχε πολλά? Ναι. Ήταν βρώμικη η παραλία? Ναι. Τώρα όμως θα είναι καθαρή και θα έρθεις για μπάνιο όταν ζεστάνει ο καιρός, ε? Ναι. Ο Δήμος συνέβαλε τόσο στη μεταφορά των μαθητών στο σημείο και παρήχε και τον απαραίτητο εξοπλισμό στα παιδιά για τον καθαρισμό της παραλίας. Στη δράση συμμετείχαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Άνθειας και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Άνθειας Αρίστινου Σπάρτακος. Νομίζω ότι είναι μια ενέργεια παράδειγμα προς μίμηση και για άλλα σχολεία και για άλλους φορείς. Η καθαριότητα δεν είναι υπόθεση μόνο του Δήμου, είναι υπόθεση όλων μας. Εάν δεν βοηθήσουμε όλοι οι φορείς, όλοι οι συνδημότες, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα Δήμο Αλεξανδρούπολης καθαρό, λειτουργικό, όμορφο και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα πρέπει όλοι οι φορείς να συνεργαστούμε και να προσέχουμε την καθαριότητα και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μια χαρούμενη μέρα σήμερα, μια ιδιαίτερη μέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον της Τραϊανούπολης. Το Δημοτικό Σχολείο της Άνθειας, όλα τα παιδιά, Πολιτιστικός Σύλλογος της Άνθειας Αριστίνου, με τους δασκάλους τους, δίνουν και σε εμάς το παράδειγμα και σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην παραλία της Ανθίας, μια συγκινητική πράξη μπορώ να πω, και ήμασταν υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε είτε στη μεταφορά των παιδιών είτε να συλλέξουμε μετά όλα τα απορρίμματα εμείς ως Δήμος πλέον από τα παιδιά. Μπράβο τους και εύχομαι τα άλλα τα παιδιά που θα δουν είτε το ρεπορτάζ το δικό σας είτε αυτή την κίνηση για την πράξη όλων των παιδιών να το έχουν ως παράδειγμα και να την επαναλάβουν. Γιατί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στους γονείς, στους μεγαλύτερους για να συνεχίσουμε να έχουμε ένα καθαρό τόπο, ώστε έχει και ποιότητα ζωής για όλους εμάς και ειδικά για τα παιδιά. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτακος και με την βοήθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης που μας χορήγησε τα υλικά, μίσθωσε τα λεωφορεία και όλα αυτά, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να έρθουμε να κάνουμε ένα καθαρισμό ακτών εδώ στην περιοχή, που είναι και ο χώρος όπου τα παιδιά έρχονται και κάνουν τα μπάνια τους το καλοκαίρι. Και ξεκινήσαμε αυτή τη δράση μπαίνοντας και στο δίκτυο Μεσόγειος SOS, όπου συνδέσαμε το σχολείο μας με το δίκτυο που συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε μια υποτυπώδη και ενδεικτική καθαριότητα της παραλίας εδώ. Θα συγκεντρώσουμε τα σκουπίδια, θα τα βάλουμε στους κάδους
να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στο κλίμα του ότι δεν πετάμε τις σκουπίδια στις παραλίες και να το μεταφέρουν και στους γονείς τους ότι πλέον δεν είναι υπόθεση μόνο του Δήμου και των καθαριστών, αλλά είναι υπόθεση όλων μας το να παραμένει το περιβάλλον καθαρό. Όλοι μαζί συμμετέχουμε, είναι ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Φάνης Ομαλκίδης. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι και σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη το ότι θα ξεκινήσουμε παρακολουθώντας τα γεγονότα στην γείτονα χώρα, στο γείτονα ο οποίος, το έχω πει και δεν θα κουραστώ να το λέω, δεν σταματά να μας δίνει λόγους για να μην πλήττουμε. Φαίνεται λοιπόν, Φάνη, ότι η πολιτική των προκλήσεων συνεχίζει, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο και με εμάς. Έχει να κάνει και με έτερες χώρες. Ναι, πράγματι. Νομίζω ότι η κίνηση του Ερντογάν να βάλει βέτο στην ένταξη της Αυστρίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της γνωστής πολιτικής που την παρακολουθούμε εδώ και καιρό. Από την άλλη πλευρά είναι νομίζω και μια αντίδραση η οποία πραγματικά προσημειάζει προς την πολιτική του Ερντογάν, είναι δηλαδή διακριτό κομμάτι της πολιτικής του Ερντογάν και νομίζω ότι είναι κατανοητό αν η Αυστρία έβαλε 2-3 όρους με βάση την ενταξιακή πορεία που έχουν ακολουθήσει όλες οι χώρες για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτονόητο ήταν να βάλει το ίδιο πλαίσιο και η Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα η Τουρκία του Ερντογάν, επειδή ακολουθεί πολιτική αλακάρτ, θεωρεί ότι θα πρέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί σε αυτήν και όχι η Τουρκία σε όλο το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ήταν κατανοητό, ήταν νομίζω λογικό, αναμενόμενο. Από την άλλη πλευρά προφανώς δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Γερμανίας ή η Γερμανία δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Γερμανία και ως πρωτεύουσα χώρα στην οικονομία αλλά και στην εξωτερική πολιτική και διπλωματία θα βάλει και ένα πλαίσιο για την στενή φίλη και σύμμαχο, αν και νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τη βάση στο Ιντσιρίλικ αλλά γενικότερα με την κρίση που υπάρχει, σου θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό ο Ερντογάν αποκάλεσε Ναζί τη Μέρκελ και η Μέρκελ μίλησε αντιστοίχως για τους Ναζί Τούρκους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να παρακολουθήσουμε αυτήν την ωραία παρέα, θα τη λέγαμε, με βάση την γνωστή ελληνική ταινία και την γνωστή ατάκα που υπήρξε εκεί. Φάνη, χαίρομαι που βάζεις στο πλαίσιο και στο κάδρο την Γερμανία. Πρόλαβες το ερώτημά μου, όμως θέλω να διανθίσουμε λιγάκι το όσα επισήμανες και πολύ ορθώς επισήμανες, γιατί είναι απολύτως λογικό, σκεπτόμενος κανείς ότι ο Ερντογάν δημιουργεί άλλη μία βάση, μία τριβή, μία ταμπέλα, μπορείτε να βάλετε όποια θέλετε στο ίδιο πλαίσιο, με την Αυστρία. Μία χώρα, οι διαχρονικές σχέσεις με την Γερμανία είναι γνωστές, είναι πασίγνωστες, παραμένει μία χώρα, αν όχι η στενότερη, μία από τις στενότερες φίλες και συμμάχους δυνάμεις της Γερμανίας στο διεθνές σκηνικό. Τι αντίδραση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω από την πλευρά της Γερμανίας, κρατώντας πάντα στο πλαίσιο της συζήτησης και τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεξες? Ωραία παράμετρο έθεσες, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν στη δεκαετία του 30 στη Βιέννη υποδεχόταν τους Ναζί με τον γνωστό χαιρετισμό, σήμερα πέραν των άλλων θυμάτων, γεγονότων, το θυμάτων το βάζω με την έννοια της οικονομίας, γεγονότων που έχουν υπάρξει, μνημονίων, προγραμμάτων, συμμαχιών και φιλίας. Νομίζω ότι η Αυστρία έχει πρωτοκαθεδρία σε όλη αυτή την γερμανική πολιτική. Δεν είναι φυσικά η μόνη, είναι μια σειρά από πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν όχι όλες, και ακουστώ υπερβολικός. Από την άλλη πλευρά, συμβολικά η Τουρκία νομίζω ότι αντιδρά στην Αυστρία. Έχει και στο ιστορικό πλαίσιο να μην λησμονούμε, να υπενθυμίσουμε γενικότερα ότι ένα κομμάτι της Οθωμανικής, Κεμαλικής και σήμερα Ερντογανικής πολιτικής της Τουρκίας είναι κομμάτι αντιγραφή και ακόλουθο της Βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής. Άρα λοιπόν ο συμβολισμός ότι φτάσανε οι Τούρκοι μέχρι τη Βιέννη αλλά δεν μπόρεσαν να την κατακτήσουν έχει να κάνει και με το γεγονός των δηλώσεων του Ερντογάν που είπαν ότι τώρα θα πρέπει να παίξουν όλοι με τους δικούς μας όρους, το δικό μας παιχνίδι με τους δικούς μας κανόνες. Λοιπόν, κρατώντας την φράση αυτή, Φάνη, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Άλλωστε, είναι γεγονός και είναι αδιαφεσβήτητο. Νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα μας δώσει πολλές αφορμές ο Τούρκος Πρόεδρος να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα γεγονότα στην γείτονα. Πάμε να δούμε μαζί και να καταγράψουμε τις εξελίξεις μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ. Τα στοιχεία διέρευσαν, φωτογραφίες διέρευσαν και πρέπει να πω ότι αποτέλεσαν και αντικείμενο διπλωματικής τριβής μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας. Με όλα τα αυτά, στον
απόϊχο του χτυπήματος, Φάνη, το ένα και μοναδικό και το ένα και βασικό, αν όχι μοναδικό ερώτημα, είναι το πώς δύναται να αντιμετωπιστούν τέτοια χτυπήματα όταν ένα ακόμη χτύπημα σε μία από τις γνωστότερες και σημαντικότερες βρετανικές πόλεις έγινε από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν μετανάστης τρομοκρατίας, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτόν τον όρο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε και είχε και την βρετανική υπηκότητα. Ναι, νομίζω ότι είναι κατανοητό, το έχουμε πει και σε άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε επισημάνει ότι στατιστικά γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα μία μεγάλη τρομοκρατική επίθεση σε όλη την Ευρώπη και φυσικά υπάρχουν και ιδιαίτερες τρομοκρατικές επιθέσεις όπως αυτές που γίνονται στην Τουρκία, όπου εκεί η συχνότητα είναι πολύ πιο διακριτή, πολύ πιο σύντομη και νομίζω ότι έχει ως στόχο την τουρκική εξωτερική πολιτική αλλά και τουρκική εσωτερική πολιτική εναντί των Κούρδων. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο συνέβη στο Μάντσεστερ έχει και μια ιδιαίτερη παράμετρος που νομίζω ότι μπορούμε να την αναφέρουμε. Είναι το γεγονός ότι θα γινόταν μια εκδήλωση στη Βουλή των Λόρδων την Τετάρτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της γενοκτονίας, μάλιστα με πρόσκληση ενός βουλευτή μέλους της Βουλής των Κοινοτήτων, όπου τελικά αυτή αναβλήθηκε, δηλαδή έγινε σε άλλο χώρο και όχι στη Βουλή των Λόρδων, γιατί υπήρχαν πληροφορίες για έτερη τρομοκρατική επίθεση. Συνεπώς η Βρετανική αστυνομία απαγόρευσε κάθε είσοδο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι κατανοητό, όλοι μας πρέπει να το δούμε. Η Ελλάδα βέβαια δεν έχει όλη αυτή τη μεγάλη τρομοκρατική ένταση ή τρομοκρατική επίθεση, η οποία υφίστανται άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά όμως έχει πάρα πολλές στοχεύσεις ό,τι αφορά την πολιτική της. Να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση να εκδοθεί ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Έχει αναστείλει την έκδοση, το αίτημα έκδοση της Τουρκίας για τους 8 οι οποίοι ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τέμενο στην Αθήνα. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από ορισμένα θέματα τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη διακριτά όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης γενικότερα, αλλά την Ελλάδα θα την απασχολήσει και η τρομοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι βέβαιο από τη στιγμή που δεν λύνονται σημαντικά προβλήματα τόσο στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και γενικότερα στις κοινωνίες άλλων χωρών που δημιουργούν εν δυνάμει τρομοκράτες. Και θα πρέπει να βάλω ένα θέμα ακόμη και μία παράμετρο ακόμη στη συγκεκριμένη συζήτηση, Φάνη, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός της ταυτοποίησης και της πραγματικής συγκέντρωσης των στοιχείων των ανθρώπων οι οποίοι εισέρχονται είτε αθρώα είτε μεμονωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδος. Πολλές φορές μαζί έχουμε θίξει το γεγονός ότι ο έλεγχος στους ανθρώπους αυτούς δεν γίνεται πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες και δεν είναι πάντα ο πλέον αποτελεσματικός. Κοινώς μπορεί να έχουν περάσει και από εδώ άνθρωποι οι οποίοι είναι εν δυνάμει τρομοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει προβληματίσει τα κράτη και τους έχει κάνει να προβληματιστούν πραγματικά προκειμένου να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει τον έλεγχο και την ταυτοποίηση. Ναι, πολύ σωστή η παρατήρησή σου και πρέπει να προσθέσω το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θυμίζω μία περίπτωση πριν περίπου 3 μήνες, όταν τρεις στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας μαζί με τον δικηγόρο τους πέρασαν στην Ελλάδα ζητώντας πολιτικό άσυλο. Να υπενθυμίσω την περίπτωση των φερόμενων ως τζιχαντιστών ή φερόμενων ως επίδοξων δραστών σε τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο, που επίσης είχαν περάσει από την Ελλάδα και μάλιστα είχαν περάσει και από αίθουσα δικαστηρίου, και μια σειρά από ζητήματα όπως οι ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, στην επίθεση στη Βρυξέλλες, στο αεροδρόμιο, όπου είσαι εκ των τρομοκρατών, είχε περάσει από την Λέρο, αν δεν κάνω λάθος, όπου υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια να ποινικοποιηθεί ή αν θέλεις να στοχευθεί η Ελλάδα για μη σωστή φύλαξη των συνόρων. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πολύ σωστά το έθιξες και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και αυτό σύν της άλλης με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πάμε και σε κάτι ακόμα, Φάνη, το οποίο έχει να κάνει με τις οικονομικές εξελίξεις. Πριν από την Τετάρτη που μου έδωσε το καινούριο νούμερο, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε οι δυο μας με αριθμούς, αλλά αυτό το 2060, όπως μπήκε στο μυαλό μου, ειλικρινά δεν έφυγε και θέλω μερικούς υπότιτλους ακόμα. 2060, μια ημερομηνία η οποία μπήκε, μάλλον καθιερώθηκε, γιατί ως ψήθυρος δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε, καθιερώθηκε στο Eurogroup και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ένας ο εκφραστής της. Ναι, θα έχουν συμπληρωθεί, για όσους ζουν ως τότε, θα έχουν συμπληρωθεί μισός αιώνας μνημονίων και μισός αιώνας
ολοκληρωτικής επιτήρησης, επιτροπίας και προγράμματος για την Ελλάδα. Μέχρι το 2060 λοιπόν, όπως διέρευσε, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί, το έχουμε τονίσει άλλες τόσες. Το γεγονός δηλαδή ότι όσα συζητούνται μέσα στο Eurogroup δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινά ή όσα διαρρέονται δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν πιστευτά. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε αυτό το νούμερο και όσον αφορά το πρωτογενές πλεώνασμα του 2,5%, 3,5% κατά άλλους, 3 για άλλους, ή το έτος 2060 εν προκειμένου, αν μπορεί κάποιος να μας πει πώς είναι τόσο αισιόδοξος ότι θα υπάρχουν ως τότε άνθρωποι οι οποίοι θα τηρούν τα χρονοδιαγράμματα, κάποιοι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία θεωρούν ότι θα ζουν ως τότε, θα έχουν συμπληρώσει πόσο θα ζουν, 200 έτη. Και από την άλλη πλευρά εκτιμώ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μας είπαν, τόσο οι τωρινοί όσο και προγενέστεροι, όσο και οι μελλοντικοί που ευελπιστούν να γίνουν κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν το 17, το 18, το 22, τώρα πάμε στο 2060. Τελικά τι πρέπει να πιστέψουμε? Λοιπόν, Φάνη Μαλκίδης, 43 χρόνια, πρώτα ο Θεός, να είμαστε γεροί, θα το συζητήσουμε και ναι, σε ευχαριστώ θερμά, Φάνη. Παρακαλώ. Τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση του παλιού κολυμβητηρίου γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Οι πισίνες θα διατηρηθούν με τη μεγάλη να είναι στη διάθεση του κοινού και τη μικρή στην διάθεση των ατόμων με αναπηρία. Εντός του κολυμβητηρίου προβλέπεται αναψυκτήριο, ενώ το σχέδιο για την κατασκευή εγκαταστάσεων για την ενόργανη γυμναστική απορρίφθηκε λόγω υψηλού κόστους, όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Λαμπάκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Προσάρτηση των όποιων παρερμηνεύσεων σχετικά με την αξιοποίηση του παλαιού κολυμβητηρίου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να αναδείξει και να αξιοποιήσει την εν λόγω εγκατάσταση με τρόπο ώστε το νέο αυτό σύνολο να αποτελέσει ένα σύγχρονο χώρο άθλησης και αναψυχής που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό με τη μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή αλλά και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού η μικρή κολυμβητική δεξαμενή θα προορίζεται για αυτή την κοινωνική ομάδα. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίηση του παλιού κολυμβητηρίου. Γεννήθηκε ένα τεράστιο θέμα για έναν άνθρωπο μονάχα, ο οποίος κατά την προσφυλή συνήθεια του και το σπορ που ασκεί μέσα από το διαδίκτυο, πέρασε μια λέξη ενός αντιδημάρχου του Γιάννη Βαταμίδη που είπε ότι στο παλιό κολυμβητήριο θα γίνει αψυκτήριο. Εννοούσε ο άνθρωπος ότι θα γίνει δίπλα στην κολυμβητική πισίνα, τη μεγάλη που θα διατεθεί για το κοινό, και δίπλα στην μικρή πισίνα που θα διατεθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μάλιστα και με φυσιοθεραπευτή, τον οποίον ο Δήμος θα τον έχει εκεί τροφοδοτήσει για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα μιλάμε για ένα αθλητικό χώρο που αποφασίσαμε να συμβεί στο χώρο του παλιού κολυμβητηρίου, να υπάρξει και ένα καφέ δίπλα. Είναι κακό. Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο Γιάννης Βαταμίδης, είπε θα γίνει ένα ψυκτήριο, εννοώντας βέβαια ότι θα υπάρχουν και οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές και ο χώρος θα συνάδει με τα όσα θα συμβούν μετά από την ολοκληρωμένη μελέτη στο Φώτης Κοσμάς, το οποίο θα συνδεθεί απολύτως με τον χώρο μπροστά στο κοινωνικό ιατρείο και πίσω από το κοινωνικό ιατρείο, αλλά βέβαια ταυτόχρονα με την διασύνδεσή του και με το πάρκο προσκόπων. Αναφερόμενος στον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα, Παύλο Μιχαηλίδη, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης δήλωσε πως διέδωσε τη λανθασμένη είδηση πως ο χώρος θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο. Γιατί να αναγκάζεται μια Δημοτική Αρχή να απαντάει σε έναν άνθρωπο διεστρεβλωτή και συκοφάντη όλης της πόλης και όλου του Δήμου, ο οποίος στα 2,5 χρόνια που είμαστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο μόνος ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον καταστρεπτικό τρόπο και προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να κατακριμνήσει το πρόσωπο του Δημάρχου, και αυτό είναι αντιπολίτευση υγιής. Αυτό το σχέδιο που βλέπετε εδώ είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει τελειώσει πριν από ένα χρόνο και κάτι περίπου από την τεχνική υπηρεσία και αφορά τις δύο κολυμβητικές πισίνες, τον Αμαία, τη μικρή και την μεγάλη, διατηρεί λεβιτοστάσια, αποδυτήρια και όλους τους χώρους για ντουζιέρες και τα λοιπά, και έχει βγει και οικοδομική άδεια για την λειτουργία αυτών των κολυμβητικών
πισίνων. Και βέβαια έχει βγει και η άδεια κατεδάφιση του Κουβοκλείου, το οποίο Κουβοκλείο δεν μπορούσε να κατηθεί. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως το παλιό κολυμβητήριο κρίθηκε ακατάλληλο για να φιλοξενήσει δραστηριότητες της ενόργανης γυμναστικής, καθώς το χρηματικό κόστος για την ανακατασκευή που απαιτείται είναι υψηλό. Είπαμε λοιπόν κάποια στιγμή ενδιάμεσα, μήπως είναι δυνατόν να αλλάξουμε άποψη και το χαμηλό μέρος του Κουβοκλείου, το οποίο δεν είναι τόσο πολύ σάπιο, να το κόψουμε στη μέση και το μικρό μέρος της μικρής κολυμβητικής πισίνας να το κάνουμε σπίτι γυμναστικής. Πήγα με τους μηχανικούς μου, δεν το κρύβω, πριν 2,5 μήνες, και είπα, αν μπορεί να συμβεί αυτό, τότε δεν βαριέσαι, ας μην κάνω μην διατηρήσω τις δύο κολυμβητικές πισίνες, ας ακυρώσω αυτή τη μελέτη και ας κάνω το σπίτι γυμναστικής κατά το ίμιση. Με μια δαπάνη που ήλπιζα ότι δεν θα ξεπεράσει τις 300.000. Η δαπάνη δυστυχώς κατά τους μηχανικούς μου, τρεις μηχανικούς είχα μαζί μου τότε, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Και βέβαια είπα, διατηρώ αυτήν τη μελέτη, προς υλοποίηση, και δεν μπορεί να συμβεί εκείνο για και έναν δεύτερο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εδώ και ένα χρόνο είμαστε σε επαφή με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου μας ζήτησαν, ερχόμενοι εδώ και βλέποντας το TOL της ενεργόμενης γυμναστικής, για το οποίο κανείς δεν είναι περήφανος, αλλά δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί να τα κάνουμε όλα καλά σε όλους τους χώρους. Γίνονται τόσα πράγματα μέσα στον χώρο τον αθλητικό, που νομίζω ότι σπάνια βρίσκεται δήμος που να κάνει τόσα ταυτόχρονα πράγματα πολλά μαζί σε μια χρονική στιγμή. Και ερχόμενοι σε επαφή μας ζήτησαν να κάνουμε μια προμελέτη προϋπολογισμού και σχεδίου. Την έκανα με την τεχνική μου υπηρεσία πριν από ένα χρόνο περίπου, σε συνεννόηση με τον όμιλο της ενόρμης γυμναστικής. Παράλληλα, ο κ. Λαμπάκης ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε επαφή με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα τέλη Ιουνίου θα καταθέσει την προμελέτη, πάντα σε συνεννόηση, όπως είπε, με τον όμιλο ενόργανης γυμναστικής, για τη διαμόρφωση χώρου όπου θα φιλοξενούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δέχτηκα μάλιστα την αντιπρότασή τους, ότι θα βάλετε, δήμαρχε, και εσείς περίπου το 20% για να αποδείξετε ότι συμμετέχετε ενεργά ουσιαστικά και ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνει αυτό το έργο, έχοντας την υποχρέωση της καταβολής περίπου 20%, δηλαδή περίπου 200.000 ευρώ. Και τώρα λοιπόν στη συνεννόηση με τον όμιλο, το σύλλογο της ενόργανης, θα ετοιμάσουμε αυτό το έγγραφο, θα επανακοινοποιήσουμε προς το Σταύρος Νιάρχος το Ίδρυμα, το φάκελό μας, με την διαβεβαίωση και τη δέσμευση ότι θα βάλουμε κι εμείς τις 200.000 ευρώ εξιδίων πόρων για να κάνουμε αυτό το κτίριο. Μείζον αντικείμενο συζήτησης, παραπώνων και διχογνωμιών αναφορικά με τη χρησιμότητά τους έχουν καταστεί οι οδικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής συγκάλεσε συνέντευξη τύπου αναλύοντας τις αλλαγές που επήλθαν στο οδικό τοπίο. Η απαραίτητη σήμανση έχει μπει. Η Δημοτική Αστυνομία ενημερώνει από την πλευρά της για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μονοδρομοί σε συγκεκριμένους οδούς είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εδώ και λίγες ημέρες οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Στα πλαίσια υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες και κυρίως τους οδηγούς για τις ρυθμίσεις που γίνονται τις κυκλοφοριακές με μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, πεζοδρομήσεις. Πριν μερικές μέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, έγιναν κάποιες μονοδρομήσεις στην πόλη, οι οποίες θα διευκολύνουν την όλη κυκλοφορία, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. Και εμείς, σαν υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας καταρχήν, έχουμε βγάλει ήδη ανακοινώσεις και ανακοίνωση ενημέρωση, την οποία τοποθετούμε στους ανεμοθώρακες των οχημάτων, ώστε οι συμπολίτες μας να αντιληφθούν και να ενημερωθούν σωστά προς την τροποποίηση αυτών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων αναφέρθηκε στις μονοδρομήσεις συγκεκριμένα. Οι οδοί που έχουν μονοδρομηθεί από την προηγούμενη Δευτέρα, να ξεκινήσουμε από δυτικά από την πόλη, είναι η οδός Τροάδος, η οποία είναι μεταξύ της οδού Βυζιεινού και το τμήμα της μεταξύ της οδού Βυζιεινού και της οδού Ροδόπης. Μονοδρομείται με φορά δυτική. Η οδός Βυζιεινού, η οποία διέρχεται μεταξύ του κλειστού γυμναστηρίου Παρασκευόπουλος και του ξενοδοχείου που βρίσκεται εκεί, έχει φορά βόρεια, δηλαδή ξεκινάει από την παραλιακή, από τη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου και βγαίνει προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα ήταν οδός αφιδρόμησης, δηλαδή πηγαίνει και ερχόταν. Η οδός Κρήτης είναι
με φορά νότια, είναι αυτή που διέρχεται από το ξενοδοχείο Αλκιών και βγαίνει στην παραλιακή. Και αυτή ήταν οδός αφιδρόμησης, δηλαδή πήγαινε και ερχόταν, και αυτή η οδός πλέον γίνεται οδός μονής κατεύθυνσης με φορά νότια. Η οδός Έλλης είναι η οδός η οποία ξεκινά μπροστά από το καφέ Αργό, το δημοτικό κατάστημα εκεί, και πλέον και αυτή ως αφιδρόμηση που ήταν το πήγαινε και έλα, γίνεται μονοδρόμηση μόνο προς βόρεια, από την παραλιακή της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου προς βορρά δηλαδή. Η οδός Ριαφεραίου είναι η οδός η οποία διέρχεται και καταλήγει στην 12η Μεραρχία. Η μέχρι τώρα κατεύθυνσή της ήταν από νότο προς βορρά. Επειδή όμως πραγματικά εντοπίστηκαν προβλήματα και από τους μελετητές ως προς την έξοδο στη λεωφόρο Δημοκρατίας από πλευράς ορατότητας, έχει μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Δηλαδή μπαίνουμε από τη λεωφόρο Δημοκρατίας και καταλήγουμε στην παραλιακή λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου. Για τους κατοίκους της οδού Σοκράτη Οικονόμου, ωστόσο, θα υπάρξει μια διαφοροποίηση λόγω και του κλεισίματος της παραλιακής οδού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, μονοδρομείται η οδός Ζαρίφη. Είναι η οδός που ο πεζόδρομος και μετά το τμήμα της στο πάρκο που είναι στην Εθνική Ανεξαρτησία εκεί. Αυτή η οδός μονοδρομείται, ενώ ήταν και αυτή διπλής κατεύθυνσης, και βγαίνει με φορά νότια, δηλαδή προς την παραλιακή στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, συγγνώμη. Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα την οποία θέλουμε να τονίσουμε και θα ενημερώσουμε και τους κατοίκους. Όσοι κάτοικοι μένουν στο τμήμα της οδού Σοκράτη Οικονόμου από τη διασταύρωσή της με την οδό Ρήγια Φεραίου και στο τμήμα της οδού Ζαρίφη, όχι στον πεζόδρομο, γιατί ο πεζόδρομος δεν κατοικείται, θα τους ενημερώσουμε εμείς με τη Δημοτική Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Δήμου, λόγω του ότι η παραλιακή οδός κλείνει και ταυτόχρονα και η οδή που είναι κάθετη προς αυτήν από την 31 Μαΐου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και από τις 8.30 ώρα με τη νέα απόφαση του κυρίου Δημάρχου που θα βγει, από τις 8.30 το βράδυ μέχρι τις 1 το βράδυ, θα ενημερώσουμε τους κατοίκους που είναι χρήστες των κατοικιών αυτών, των ιδιοκτησιών, με ειδικές άδειες θα τους εφοδιάσουμε, οι οποίοι θα μπορούν την ώρα που θα είναι κλειστή η παραλιακή να διέρχονται σύμφωνα με τον κανονισμό των πεζοδρόμων, με τα άθρα που θα τους ενημερώσουμε, που θα μπορούν να κινούνται και από τη Σοκράτη Οικονόμου και από την Ζαρίφη προς τον πεζόδρομο της οδού Ζαρίφη και θα βγαίνουν στο λεωφόρο Δημοκρατίας για να εξυπηρετούνται ως προς την κίνησή τους στο χρονικό αυτό διάστημα, τόσο από πλευράς ημερομηνιών όσο και από πλευράς ώρας. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να καταγράψουμε τις λεπτομέρειες και φυσικά το σημαντικότερο, την κατάσταση της υγείας των μαθητών, των δασκάλων και των συνοδών που μετά το ατύχημα που είχαμε με το λεωφορείο στο 31ο χιλιόμετρο Καβάλας Σερών μετέβησαν στο νοσοκομείο των Σερών. Μαζί μας ο διοικητής, ο κύριος Αθανάσιος Ματάκος. Κύριε διοικητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι είναι μια μέρα εξαιρετικά, μια μέρα κρίσιμη για σας και μια μέρα που αναμφίβολα βρίσκεστε στο επίκεντρο τόσο της ειδησιογραφίας όσο και των τηλεφωνημάτων από συναδέλφους. Γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά που είστε κοντά μας, κύριε διοικητά. Και εγώ σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω. Ελάτε, σας ακούμε με ενδιαφέρον. Ελάτε. Ναι, ναι. Μας ειδοποίησαν γύρω στις 9 η ώρα από το ΕΚΑΒ ότι υπάρχει το ατύχημα και βέβαια χωρίς να έχουν καθόλου ιδέα ούτε πόσα άτομα είναι μέσα ούτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ενημερώσαμε κατευθείαν το επιχειρησιακό κέντρο, το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΕΠΗ, και ταυτόχρονα βάλαμε σε ετοιμότητα όλον τον μηχανισμό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να έρθει το πρώτο ασθενοφόρο με ασθενή, εμείς ήμασταν πάνω από 3/4 πανέτοιμοι, όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και τα μηχανήματα για τις ακτινοσκοπήσεις, αξονικός ομογράφος κλπ. Μας ήρθαν, να σας είπα, 30 περιστατικά, 14 παιδιά, 16 ενήλικες που ήταν εκπαιδευτικοί, συνοδοί κλπ. Βαριά περιστατικά, πολύ βαριά με την έννοια του κινδύνου για τη ζωή δεν υπήρχαν, αλλά υπήρξε διακομιδή ενός περιστατικού στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, γιατί απαιτούσε νευροχειρουργική, την οποία δεν διαθέτει το δικό μας νοσοκομείο. Όλα όμως τα υπόλοιπα περιστατικά τα χειριστήκαμε εδώ και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή όχι περισσότερο από μία ώρα και κάτι, είχαν όλοι αυτοί οι τραυματίες περάσει από τις εξετάσεις τους. 13 άτομα πήραν κατευθείαν εξιτήριο.
5 παιδιά παρέμειναν μέσα και 11 ενήλικες. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει επικοινωνία και με τους έτερους διοικητές, αν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση των υπολείπων παιδιών και συνοδών που πήγανε σε άλλα νοσοκομεία. Είναι καλά. Είμαι πάνω στους θαλάμους. Δεν λέω ότι τα παιδιά, ειδικά τα πιο πολλά, μπορούν να περπατήσουν κανονικά και να σηκωθούν παρότι πονάνε, γιατί συνήθως αυτά όλα έχουν, ας πούμε, μυϊκά τραύματα, φλάσεις και τέτοια, αλλά εκδορές. Όπως επίσης δεν σας είπα, λειτουργήσε και το συμπτικό χειρουργείο για τέτοιες μικροϋποθέσεις, όχι όμως μεγάλα χειρουργία δεν χρειάστηκαν, και η κατάσταση είναι καλή. Στους ενήλικες θα έλεγα λίγο πιο δύσκολα, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα κατάγματα και πιο έντονες κλάσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καμιά ανησυχία για κανέναν. Πολύ ωραία, εξαιρετικά ευχάριστο. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Διοικητά, να ρωτήσω αν έχετε ενημέρωση και για τους υπόλοιπους τραυματίες που είναι και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Αν κάποιος φέρει βαρύτερα τραύματα. Όχι. Καταλαβαίνω. Συνεπώς και συνοψίζοντας, σας βρήκε έτοιμους και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Διοικητά, πέρα από την ετοιμότητα του ίδιου του προσωπικού, αν υπήρχαν και απαραίτητες κλίνες προκειμένου να νοσηλευτούν οι άνθρωποι αυτοί. Τα περισσότερα περιστατικά οδηγήθηκαν στην χειρουργική κλινική. Υπήρχαν κλίνες και στο χώρο που υπήρχαν τα επίγοντα περιστατικά, εκεί που είναι βραχίας νοσηλείας. Λόγω του καλού συντονισμού μας μπορέσαμε με το χώρο που είχαμε να τακτοποιηθούν τα πάντα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά και στις άλλες κλινικές που έχουν πάει ένα παιδί στην παιδιατρική, ξέρω, και κάποιοι στην ορθοπαιδική, δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Διοικητά, σας ελάτε. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία του νοσοκομείου που καταφέραμε 30 άτομα να τα εξετάσουμε και να κρατήσουμε και αυτά που κρατήσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Οφείλω να το ρωτήσω, βέβαια. Με προκαλείτε και το λέω με την καλή έννοια να το ρωτήσω πριν κλείσω. Γιατί καταγράφουμε την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να δω στη γειτονιά μας τι γίνεται και αν από άποψης προσωπικού είστε πλήρης, κύριε Διοικητά, ή αν υπάρχουν κενά. Όχι, πλήρης δεν είμαστε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί το φιλότιμο και η αυτοθυσία. Αλλά εγώ έχω διαπιστώσει και μια πολύ καλή οργάνωση που με εξέπληξε αυτό θετικά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό και αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Ματάκο. Σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχόμαστε και ευχόμαστε φυσικά ταχύ ανάρρωση και στους υπολείπους ελαφρά τραυματίες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ κι εγώ. Στην άμεση συντήρηση του Δημοτικού Σταδίου Φώτης Κοσμάς και στη μη μεταφορά του στο γήπεδο του Απαλού, τάσεται ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης. Όπως λέει, η μεταφορά του σταδίου εκτός αστικού ιστού θα προκαλέσει προβλήματα με τις μετακινήσεις των παιδιών, ενώ καλεί την Δημοτική Αρχή να διαβουλευτεί το ζήτημα με τους πολίτες και με τα αθλητικά σωματεία. Τη συντήρηση του Δημοτικού Σταδίου Φώτης Κοσμάς ζητά επιτακτικά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης, μετά και την πρόταση του Δημάρχου για μεταφορά του Δημοτικού Σταδίου στο γήπεδο του Απαλού. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα τονίζει πως χωρίς διαβούλευση και τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά. Ως Δημοτική Παράταξη, πρώτη στις αρχές του 2017, ξεκινήσαμε μία διαβούλευση με τους αθλητικούς συλλόγους, ξεκινήσαμε με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και θέσαμε φυσικά ζήτημα με το γήπεδο Φώτης Κοσμάς. Η δική μας η πραγματική διαβούλευση είχε να κάνει με το ότι όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον σύλλογοι αυτή τη στιγμή ζητάνε να γίνει ανακαίνιση και ανακατασκευή του Φώτης Κοσμάς στο βαθμό που επιτρέπεται. Άρα λοιπόν και για το στίβο και για το ποδόσφαιρο και για τα υπόλοιπα αθλήματα το Φώτης Κοσμάς θα πρέπει άμεσα να ανακαινιστεί. Με τα λύπης μας ακούσαμε όμως τον κύριο Λαμπάκη αλλά και τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Γιάννη τον Πανταμίδη, χωρίς να υπάρχει καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με τους συλλόγους ή με τον κόσμο ή με εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει μια απόφαση του Δημάρχου να μεταφερθεί το Δημοτικό
στάδιο στον απαλό. Παράλληλα, δηλώνει πως η επιλογή του απαλού και του σταδίου εκεί είναι ακατάλληλη. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως δεν μπορεί να φωτιστεί το γήπεδο όπως πρέπει λόγω της ύπαρξης του αεροδρομίου σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση. Από όποια πλευρά και να το δει κάποιος, και χωροταξικά, αλλά και το ότι γειτνιάζει με το αεροδρόμιο, ο χώρος του γηπέδου του απαλού είναι ακατάλληλος για να μετατραπεί σε ένα δημοτικό στάδιο. Ένα δημοτικό στάδιο που ναι μεν χρειάζεται η Αλεξανδρούπολη, αλλά έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα που θα μπορεί να έχει δυνατότητα επέκτασης με βοηθητικά γήπεδα και φυσικά να μπορεί να έχει δυνατότητα ύψους, να μπουν πυλώνες φωτισμού, πράγμα που στον απαλό είναι αυτονόητο ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρα λοιπόν μια τέτοια απρόχειρη απόφαση, με την οποία δεν νομίζω ότι συμφωνεί κάποιος αθλητικός σύλλογος, κάποιος αθλητικός παράγοντας, οι φίλαθλοι, οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους και αθλούνται, φαντάζομαι ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να το ξανασκεφτεί και φυσικά όταν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ως Δημοτική Παράταξη είμαστε εντελώς αντίθετοι στην επιλογή του απαλού ως χώρος ενός νέου δημοτικού σταδίου. Επίσης τονίζει πως το Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς χρήζει άμεσων επεμβάσεων για να συνεχίσουν οι σύλλογοι απρόσκοπτα τις προπονήσεις τους εκεί και για να φιλοξενούνται αγώνες. Προς το παρόν επήγει το Φώτης Κοσμάς να ανακαινιστεί, να γίνουν κάποιες βασικές υποδομές και εγκαταστάσεις, όπως ένα στέγαστρο, που είμαστε το τελευταίο γήπεδο που δεν έχει ένα στέγαστρο στην Μεγάλη Κερκίδα, και φυσικά κάποια στιγμή να ψάξουμε να βρούμε, να χωροθετήσουμε μια έκταση έξω από την Αλεξανδρούπολη, ένα παλιό στρατόπεδο, ίσως ένα πεδίο βολής, όπου εκεί πέρα με μια διαβούλευση χωροταξικά, με κυκλοφοριακές συνδέσεις, να ορίσουμε το νέο αθλητικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, με την πρώτη περίοδο να έχει ήδη κλείσει. Φέτος, σύμφωνα με τον προσήγελο Ειρηναίο Λαυτσή, στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν και παιδιά από τη Γεωργία. Με 4 συνολικά περιόδους θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης από τις 7 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου. Στην κατασκήνωση μπορούν να συμμετάσχουν αγόρια και κορίτσια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ενώ να σημειωθεί πως ήδη η πρώτη περίοδος έχει κλείσει και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν για τις υπόλοιπες κατασκηνωτικές περιόδους. Λειτουργούν και φέτος οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στην Ουρανούπολη, όπως ονομάζονται οι εγκαταστάσεις, δηλαδή στον χώρο που βρίσκεται η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης. Είναι, όπως γνωρίζετε, ήδη εδώ και 2 χρόνια ένας χώρος που έχει ανακαινιστεί όπως προβλέπει για την ασφάλειά τους η ελληνική νομοθεσία και που χαίρονται πλέον τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Φέτος θα λειτουργήσουν 4 περίοδοι. Η πρώτη θα αρχίσει στις 7 Ιουλίου μέχρι τις 14 Ιουλίου και θα φιλοξενήσει εκεί κορίτσια 4, 5 και 6 Δημοτικού. Η δεύτερη περίοδος θα είναι από 17 Ιουλίου μέχρι 27 Ιουλίου για κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Η τρίτη περίοδος θα είναι από 28 Ιουλίου μέχρι 6 Αυγούστου και θα φιλοξενεί αγόρια γυμνασίου και λυκείου. Και η τέταρτη που θα φιλοξενήσει τα αγόρια του Δημοτικού Σχολείου, τετάρτης δηλαδή, πέμπτης και έκτης τάξεως, θα είναι από 7 μέχρι 14 Αυγούστου. Σε απόσταση 150 περίπου μέτρων από τους θαλάμους βρίσκεται η θάλασσα της κατασκήνωσης, η οποία είναι μέρος της μήκους 3 χιλιομέτρων, βραβευμένης με μπλε σημαία παραλίας της Κιανής Ακτής. Οι εγγραφές ήδη έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Υπάρχει καλή εικόνα και θετική εμπειρία στις κατασκηνώσεις, γι' αυτό και όσοι ενδιαφέρονται για τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως πρέπει άμεσα να προσέλθουν εδώ στα γραφεία μας για να γράψουν τα παιδιά τους. Ήδη οι εγγραφές και με τις εγγραφές που έχουν γίνει μάλλον έχει κλείσει, αν θυμάμαι καλά, η περίοδος με τα κορίτσια του Δημοτικού.
η σειρά είναι κατά προτεραιότητα, οπότε όσοι θέλουν να έρθουν αμέσως από αύριο το πρωί, από την Δευτέρα το πρωί, στα γραφεία για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η παραμονή των παιδιών στην κατασκήνωση για κάθε περίοδο αρχίζει την πρώτη ημέρα και τελειώνει την τελευταία. Αποχώρηση πριν ημερομηνία λήξης γίνεται κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας των γονέων με τον αρχηγό και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, ενώ η έξοδος ή η παραλαβή των παιδιών γίνεται μόνο από τους γονείς. Συγχρόνως η Μητρόπολη φέρνει και φιλοξενεί κάθε χρόνο παιδιά, φέτος έχει από την Γεωργία, από την Εκκλησία της Γεωργίας, όπου προσπαθεί να τους μάθει την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική παράδοση, διότι αυτά τα παιδιά, όπως γνωρίζετε όλοι και όπως λέμε όλοι, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού σε όλον τον κόσμο. Περιμένουμε λοιπόν και ανυπομονούμε, όπως και εσείς, να αρχίσουν οι κατασκηνώσεις, να ζήσουν τα παιδιά μας την κοινοβιακή ζωή, να συζήσουν μαζί με άλλα παιδιά, να κοινωνικοποιηθούν. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα ότι αν από κάτι σήμερα δοκιμάζονται τα παιδιά, είναι η απομόνωση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τα κομπιούτερ και από τα κινητά τηλέφωνα. Δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε και εμείς με τα παιδιά, αλλά κυρίως και τα παιδιά μεταξύ τους, επειδή μπορεί μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο 4 τείχων να επικοινωνούν, όχι όμως λεκτικά, όχι συναισθηματικά, με όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν οι κατασκηνώσεις μας προβάλλουν και συμβουλεύουν τα παιδιά και να κοινωνικοποιούνται και να μάθουν και να ψυχαγωγηθούν μέσα από τα ομαδικά αθλήματα, αλλά και να χαρούν τη θάλασσα και κυρίως να ζήσουν διδασκόμενοι από τα στελέχη που υπάρχουν και για τον Χριστό και για την πίστη μας και για την πατρίδα μας. Από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα τώρα, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά μαζί μας ο Τάσος Μαρκουλίδης από το kavalaportal.gr. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές Δέλτα Τηλεόρασης. Σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι και σήμερα κοντά μας. Οι τηλεθεατές μας βλέπουν ήδη τα σοπλάνα από Διόδια προκειμένου να μπούμε στο κλίμα. Σε προηγούμενο χρόνο είχαμε συζητήσει μαζί για την προοπτική δημιουργίας Διοδίων και στην Καβάλα. Φαίνεται ότι είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πέρα από Δημοτικούς Συμβούλους είχαμε και έτερους εμπλεκόμενους. Τι αποφασίστηκε, Τάσο? Λοιπόν, αυτό που αποφασίστηκε είναι φυσικά πρώτα απ' όλα να σταλεί το κλασικό ψήφισμα και κατά τη γνώμη πολλών εκεί μέσα στο Συμβούλιο αναποτελεσματικού ψηφίσματος διαμαρτυρίας στα αρμόδια Υπουργεία. Από εκεί και πέρα όμως διαθετήθηκε μια πρόταση για συγκέντρωση διαμαρτυρίας την προσεχή Τετάρτη 31 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο 470 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Είναι το σημείο στο οποίο προβλέπεται βάσει της εφημερίδας της κυβερνήσεως ότι θα στηθούν τα νέα διόδια. Είναι μεταξύ των κόβων Αγίου Σύλλα και Άσπρης Άμμου. Θα συγκεντρωθούν εκεί πέρα τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και συλλογικότητες και φορείς της περιοχής και θα προχωρήσουν σε 20 λεπτά αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού. Μάλιστα, έγινε δεκτή και μία πρόταση από την αντιπολίτευση για να αποκλειστούν και οι δύο παράδρομοι που οδηγούν από τον Άγιο Σύλλα και την Άσπρη Άμμου που οδηγούν στην παλιά Εθνική Οδό. Με συνέπεια δηλαδή ουσιαστικά να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένα όχημα για ένα 20 λεπτό. Αυτό που συζητήθηκε στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι το φυσιολογικό που ξέρουμε όλοι ότι εάν τοποθετηθούν τα διόδια τα καινούργια στην περιοχή που έχει προβλεφθεί από την Εγνατία Οδό, ουσιαστικά όλο το κυκλοφοριακό της Εγνατίας Οδού θα μεταφέρεται στην Καβάλα, με συνέπειες που είναι πάρα πολύ εύκολο να προβλεφτούν. Πάντως θα είμαι ειλικρινής, Γιάννη, ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει πριν 2,5 χρόνια. Γιατί το επίμαχο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε Νοέμβριο του 2014 και είμαστε Μάιο του 2017, πριν από την προηγούμενη Παρασκευή
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού αποφάσισε να δημοπρατήσει τα νέα διόδια και εμείς είμαστε ακόμη στην διαμαρτυρία. Είναι χαρακτηριστικό, για να καταλάβεις το πώς έχουμε καθυστερήσει, ότι σήμερα που επισκέφθηκε την Καβάλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου, στις καθιερωμένες δηλώσεις προς εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο κ. Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειακής Καβάλας, ζήτησε από τον κύριο Αποστόλου να μεταφέρει στην κεντρική εξουσία στην κυβέρνηση το αίτημα της Καβάλας για τα διόδια στην Άσπρη Άμμο. Η απάντηση του κυρίου Αποστόλου ήταν ότι δεν τίθεται θέμα μη κατασκευής, απλά τίθεται θέμα μετατόπισης. Μάλιστα. Μετατόπισης οπουδήποτε αλλού στην περιφέρεια ή εντός περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, για εντός περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τάσο, δεν νομίζω ότι επιδέχεται. Έλα, Τάσο. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για τα Εγνατία Σόδου. Τάσο μου, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είπε το εκπροσώπου της Εγνατία Σόδου στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο ότι η Εγνατία Οδός θέλει αυτούς τους σταθμούς διοδίων για να ξεπληρώσει δάνεια που έχει λάβει από την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο το είχαμε καλύψει και υπερκαλύψει, αναδείχθηκαν οι προτάσεις. Τάσο μου, νομίζω ότι τα είπες όλα με το αργήσαμε 2,5 χρόνια. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσουμε παραπάνω. Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε μεταφέρει και εμείς πολλάκι στους εκπροσώπους του πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης αλλά και στους φορείς. Και ένα ερώτημα το οποίο θα παραμένει όσο προχωρά το ζήτημα. Γιατί υπενθυμίζω εδώ ότι τα διόδια της Μέστης ανάμεσα σε Εύρο και Ροδόπη προχωρούν κανονικά και θυμάμαι τον εκπρόσωπο της Εγνατίας να λέει ότι υπάρχει προοπτική και πρόθεση να κατασκευαστούν σταθμοί διοδίων και πλευρικοί και με τοπική σε όλους τους κάθετους άξονες αλλά και παραπλεύρος. Συνεπώς, αυτό νομίζω θα το βρούμε σύντομα, αμεσότατα μπροστά μας. Εννοείται ότι θα το βρούμε μπροστά μας, Γιάννη. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το ίδιο θέμα το θέτω στην Καβάλα και απάντηση δεν παίρνω. Εσύ στην Αλεξανδρούπολη, όταν το θέτετε αυτό το ερώτημα, τι απαντήσεις παίρνετε? Γιατί εγώ στην Καβάλα δεν παίρνω καμία απάντηση. Ουσιαστικά μου πατάνε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν ξέρω για εσάς. Αυτό που είχε γίνει εδώ και η απάντηση που είχαμε λάβει εδώ, Τάσο, ήταν η διαβεβαίωση που είχε ληφθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και εκπροσώπους του πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης ότι από τον κύριο Πιτσιόρλα συγκεκριμένα, πριν αναλάβει το υπουργικό πόστο, ότι θα συζητηθεί και ότι μάλιστα θα εξεταστεί ως σοβαρά ως αντιπρόταση η δημιουργία σταθμού διαδίων αντί για τη Μέστη στην περιοχή των Κήπων. Τώρα πρέπει να σου πω ότι το σενάριο είναι. Τα διόδια της Μέστης φυσικά έχουν ήδη ξεκινήσει και το σενάριο είναι να κατασκευαστεί και στο Τελωνείο των Κήπων. Ακριβώς, να κατασκευαστούν διόδια και στο Τελωνείο. Συνεπώς, αφήνω τα υπόλοιπα συμπεράσματα στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Πάμε να αλλάξουμε για λίγο μαζί θέμα και κλίμα, καθότι τα διόδια θα τα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα, Τάσο Μαρκουλίδη. Πάμε να δούμε μαζί εικόνες που κατέγραψε ο φακός του Καβάλα Πόρταλ από το αεροδρόμιο, από την άφιξη του πρώτου σκάφους, του πρώτου αεροσκάφους από τη Μόσχα. Τι έγινε, κοιτάσω? Όλοι τους παρευρισκόμενοι εκεί στην σεμνή τελετή υποδοχής αναφώνησαν ουσιαστικά από τη Ρωσία με αγάπη. Ήρθε λοιπόν το πρώτο αεροπλάνο που συνέδεσε την ρωσική πρωτεύουσα, την Μόσχα, με την Καβάλα της εταιρείας Ελληνέρ του ομίλου Μουζενίδη. Προσγειώθηκε στις 8 παρα 5 το πρωί στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, το Μέρας Αλέξανδρος. Ευτυχώς δεν είχαμε πυροσβεστικά οχήματα με πίδα, με αψίδα, με νερό, όπως είχε δεσμευτεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο αντιπεριφερειακής Καβάλας ο κ. Μαρκόπουλος στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου. Ευτυχώς δεν είχαμε τέτοιο πράγμα. Είχαμε όμως μια χαλαρού τύπου υποδοχή με τοπικά εδέσματα. Οι 138 επιβάτες της κτήσης, να πούμε ότι είχαν έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα, αλλά πολλοί από αυτούς δεν ξέρανε καν για την Καβάλα και την Θάσο και ουσιαστικά ήταν για αυτούς μια πρώτη τάξης αφορμή για να γνωρίσουν αυτά τα μέρη. Να πούμε ότι και 138 τουρίστες Ρώσοι έχουν ήδη μετακινηθεί στην Θάσο, καθώς έχουν κλείσει δωμάτια για την διαμονή τους. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχτηκε ο κ. Μαρκόπουλος, ο τέος θεματικός αντιπεριφερειακής τουρισμού, ο κύριος Μιχάλης Σαμυρίδης. Μην με ρωτήσετε γιατί δεν είδε ο νυν θεματικός αντιπεριφερειακής, δεν το γνωρίζουμε.
Επίσης ήρθε ο εμπορικός διευθυντής της Ελιμέρ, ο κύριος Δαλιάκας. Ήρθε το Λυκείο Ελληνίδων, έκανε κάποια χορευτικά εκεί πέρα και όλα καλά. Μάλιστα. Τάσο Μαρκουλίδη, από την Αλεξανδρούπολη με εκτίμηση, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Και να πω επίσης ότι στο περιθώριο της των δηλώσεων του, ο κύριος Δαλιάκας ανέφερε ότι από εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι συνδέσεις της Καβάλας με την Αγία Πετρούπολη. Περιμένουμε τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις με το Κίεβο και το Μίνσκ. Ενώ κάποια στιγμή προσπαθούν σιγά σιγά να προωθηθούν και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Για να το δούμε. Τάσο Μαρκουλίδη, για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε θερμότατα για την αναλυτική ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τις πόρτες της για ένα ακόμη καλοκαίρι θα ανοίξει για τους μικρούς κατασκηνωτές η παιδική εξοχή στη μάκρη της Αλεξανδρούπολης. Οι ημερομηνίες αλλά και οι προϋποθέσεις των εγγραφών για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από τις 5 έως και τις 17 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 4 κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 10 ημερών. Η πρώτη περίοδος ξεκινά στις 10 και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά στις 19 και τελειώνει στις 28 Ιουλίου. Η τρίτη περίοδος ξεκινά στις 28 και τελειώνει στις 6 Αυγούστου. Ενώ η τέταρτη περίοδος ξεκινά στις 6 Αυγούστου και τελειώνει στις 15 Αυγούστου. Για 7η χρονιά οι κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος λειτουργούν, θα λειτουργήσουν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουν φτάσει δυστυχώς οι κατασκηνώσεις που λειτουργούν υπό το κατασκηνωτικό πρόγραμμα να έχουν γίνει 5 στην Ελλάδα. Ευτυχώς έχουμε προνοήσει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα και είναι μέσα στις 5 κατασκηνώσεις. Φέτος θα λειτουργήσουμε πάλι 4 περιόδους με κοινό πρόγραμμα παιδιών με αναπηρίες και παιδιών τυπικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός θα φτάσει πάλι, θα ξεπεράσει τα 1000 παιδιά. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη, μεγαλύτερη κούραση ίσως για μας, αλλά και σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα από κάθε άλλη χρονιά. Φέτος, μετά τη συνάντηση που είχαμε προχθές με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τα εύσημα που πήραμε για την κοινή λειτουργία του προγράμματος, θα έρθουν από όλες τις κατασκηνώσεις αντιπροσωπείες για να τους εκπαιδεύσουμε το πώς μπορούν και αυτοί να μπουν σε μια διαδικασία να λειτουργήσουν κοινά τα παιδιά της τυπικής εκπαίδευσης με τα παιδιά με τις αναπηρίες, για να μπορούν να το κάνουν και αυτοί σε όλες τις κατασκηνώσεις που λειτουργεί το πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στις δημοτικές κατασκηνώσεις είναι συγκεκριμένα οι εξής. Στις παιδικές εξοχές γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και που οι οικογένειές τους δεν μπορούν με δικές τους δαπάνες να καλύψουν την ανάγκη αυτή, ηλικίας 7 έως 15 ετών. Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης αυτών με την επίδειξη των βιβλιαρίων εμβολίων τους. Σε κάθε παιδί θα δίδεται δελτίο κατασκηνωτής, το οποίο εκτός από τα ατομικά στοιχεία του θα καταγράφεται κάθε παρατήρηση του γιατρού για την υγεία του παιδιού. Από τις κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα όπως η επιληψία. Οι εγγραφές θα γίνουν στο ΚΑΠΗ από τις 5 Ιουνίου. Επειδή μετά την ανακοίνωση μας παίρνουν πάρα πολλοί κόσμοι τηλέφωνο ότι έχουν ξεκινήσει. Οι εγγραφές το κρατάμε μετά τις 5 του μηνός. Βγήκε από τώρα η ανακοίνωση να προγραμματίσουν οι οικογένειες και τα παιδιά το ποια περίοδο θα θέλουν να έρθουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Οι εγγραφές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα γίνουν στο ΚΑΠΗ, το πρώτο ΚΑΠΗ του Δήμου. Στις υπόλοιπες πόλεις πλέον θα γίνονται στους Δήμους και όχι εκεί που ξέρουν ότι γινόταν μέχρι πρότινος. Και αυτό γίνεται για την καλύτερη ασφάλεια και μεταφορά των παιδιών στην Αλεξανδρούπολη. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζονται το δελτίο κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόδειξη κατάθεσης 30 ευρώ στο λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύρου. Από το οικονομικό αντίτιμο εξαιρούνται οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκδήλωση για τις παραδοσιακές ποικιλίες φυτών στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ξεκίνησε με σύντομη ενημέρωση για την αξία των ποικιλιών, της σποράς και της μεταφύτευσης. Η εκδήλωση διεξήχθη στην αυλή του 3ου Γυμνασίου της πόλης και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου. Για ακόμη μια χρονιά, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στη δωρεάν διανομή φυτών πελίτη, πάντα σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπως είναι το θερμοκήπιο,
το οποίο είναι πιστοποιημένο ως βιολογικό και κατάλληλο για την ανάπτυξη των φυτών αυτών. Το Πελίτη είναι μια οργάνωση η οποία έχει τοπικές ομάδες γύρω στις 20 πόλεις της Ελλάδας και ο σκοπός του είναι η διάσωση και η διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών. Έχει ξεκινήσει τη δράση του πριν από 22 χρόνια. Ο ιδρυτής του Πελίτη, ο εμπνευστής, ο Παναγιώτης Αγνατούδης, κατάλαβε ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια χάθηκαν οι παραδοσιακές ποικιλίες και ο κόσμος δεν είχε σπόρους να σπείρει και μόνο έπρεπε να πάει στο γεωπόνο να αγοράσει. Και κατάλαβε ότι όλες αυτές οι γεύσεις και τα αρώματα που κρατούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και τους αναπαράγανε κάθε χρόνο έχουν χαθεί και ξεκίνησε μια προσπάθεια να ξαναβρει αυτούς τους σπόρους, να τους πολλαπλασιάσει και να τους διαδώσει. Αυτό βρήκε πολλούς υποστηρικτές σε όλη την Ελλάδα και έτσι βρήκε αρκετούς καλλιεργητές που είχαν μείνει πιστοί στις γεύσεις και στις παραδόσεις των παππούδων μας και σιγά σιγά μέσα σε 20 χρόνια πήρε μεγάλη διάσταση και φτάσαμε σήμερα να ξαναπροσπαθούμε το φαγητό που πήραν από το πιάτο μας και μας βάλαν το δικό τους, να ξαναφέρουμε το δικό μας φαγητό στο πιάτο μας. Όπως βλέπετε τα σχολεία έχουν αλλάξει, είναι ανοιχτά σε πάρα πολλές δράσεις που κάνουμε. Σήμερα έχουμε μία γιορτή των παραδοσιακών σπόρων. Οι μαθητικές ομάδες πήραν σπόρους από τον Πελίτη, έσπηραν, μεγάλωσαν οι σπόροι, μεταφύτεψαν τα φυτά και σήμερα είμαστε εδώ για να τα δώσουμε δωρεάν στους πολίτες της πόλης. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Οι μαθητές μας διδάχτηκαν τη σημασία της βιοποικιλότητας, τη σημασία των να καλλιεργούμε παραδοσιακούς σπόρους, οι οποίοι όχι μόνο είναι πιο κοντά στον τόπο μας, αλλά και έχουν την γεύση, πιο νόστιμη γεύση από τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν, που κοινώς τα ονομάζουμε τα γενετικά τροποποιημένα. Είναι μια προσπάθεια που έγινε κυρίως από το ειδικό σχολείο, από το τρίτο γυμνάσιο και το τέταρτο, το γυμνάσιο Άνθειας και το μουσικό. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτήν εδώ την κίνησή μας και θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε θεσμό και κάθε χρόνο τέτοια εποχή να μοιράζουμε τα φυτά. Η διανομή των φυτών ήταν δωρεάν και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του τρίτου γυμνασίου, όπου όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση διέθεσαν τα φυτά που παρήγαγαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το πρόγραμμά μας λέγεται Τα Τρία Βέλη. Ασχολούμαστε με πάρα πολλά φυτά, πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες. Όμως τα φυτά που έχουμε πάρει σε πιο ιδιαίτερο επίπεδο είναι η λούφα και οι κατηφές. Η λούφα είναι ένα φυτικό σφουγγάρι. Έχει 50 σπόρους, 50 σπόρους στο κάθε φυτό. Βγαίνει τον Αύγουστο και το συνδέω σε όλους να το πάρουν. Είναι καλό στην απολέπιση και το συνδέω σε όλους να το πάρουν. Το δεύτερο μας φυτό είναι κατηφές. Έχει χρώμα πορτοκαλί και κίτρινο. Προστατεύει τα φυτά. Είναι καλό γιατί διώχνει τα καλά, διώχνει τα κακά έντομα και καλεί τα καλά. Και ασχολούμαστε με τα πολλά άλλα φυτά. Εκτός από αυτά, έχουμε σκοπό να κάνουμε καλύτερη την αυλή μας. Έχουμε φτιάξει, όπως βλέπετε εδώ και εδώ, δύο παρτέρια. Έχουμε βάλει διάφορα φυτά. Έχουμε σκοπό να κάνουμε και άλλα πράγματα στην περιβαλλοντική μας ομάδα που ονομάζεται Τρία Βέλη. Ονομάζομαι Αρδάνης Κωνσταντίνος. Είμαι από το γυμνάσιο Άνθειας. Τι ακριβώς κάνατε για να φτάσουμε στο σήμερα και να πάρουν αυτούς τους σπόρους? Δυσκολευτήκαμε, αλλά βγήκε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και πάνω απ' όλα συνεργαστήκαμε. Η Άνθεια πώς συμμετέχει, με τι φυτά? Η Άνθεια είχε βασιλικά, είχε ντομάτες, καρπούζια, πεπόνια, αυτά. Θα συμμετέχετε και του χρόνου, σας άρεσε η διαδικασία? Μας άρεσε, ελπίζουμε να συμμετέχουμε του χρόνου, το ελπίζουμε.
Ένα τραπέζι ιταλικής κουζίνας έστρωσαν σε γνωστό εστιατόριο οι εθελόντριες κυρίες της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης στους μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική και τραγούδι και κατά τη διάρκεια της οι εθελόντριες βράβευσαν και τους αθλητές εκείνους που μετήχαν στην αποστολή των Special Olympics. Ένα ξεχωριστό γεύμα με μουσική και τραγούδι απόλαυσαν οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Τα παιδιά βρέθηκαν σε εστιατόριο ιταλικού φαγητού, ύστερα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντριών Κυριών της Ιεράς Μητρόπολης. Η σημερινή όμορφη γιορτή που ετοιμάσαμε για τα παιδιά των ειδικών εκπαιδευτηρίων της Αλεξανδρούπολης, για τους μαθητές και τους καθηγητές, είναι μια συνέχεια των σχέσεων που έχουμε, των όμορφων σχέσεων που έχουμε αναπτύξει όλη τη χρονιά. Επικοινωνούμε, επισκεπτόμαστε τα παιδιά όλη τη χρονιά, κάνουμε και εκεί χαρούμενες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το να είσαι δίπλα στους μαθητές των ειδικών εκπαιδευτηρίων είναι όντως προσφορά. Βοηθούνται τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να χαρούν πάνω απ' όλα, να επικοινωνήσουν, να μπει η κοινωνία μέσα στα σχολεία, να είναι κοντά τους και αυτό τα δίνει ξεχωριστή δύναμη και τα βοηθάει στην πρόοδό τους. Η σημερινή εκδήλωση είναι για να τα ανακουφίσουμε από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναν όλη τη χρονιά να κατακτήσουν τη γνώση, να εξασκηθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες. Θέλουμε να τα συγχαρούμε και να τα ευχαριστήσουμε. Υπό τη σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου, τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ο Σύλλογος Εθελοντριών Κυριών η Αγία Ολυμπιάς της Ιεράς Μητροπόλεως πιστεί στο ραντεβού της κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, μας καλεί για ένα γεύμα αγάπης εδώ πέρα και είμαστε τρισευτυχισμένοι που φεύγουμε από το σχολείο μας, ερχόμαστε σε ένα κατάστημα της πόλης και είμαστε σε θέση να απολαύσουμε την υπέροχη πίτσα που μας προσφέρουν οι κυρίες. Σας ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα στην κυρία Μίνα Καψίδου, που χρόνια στέκεται στο πλευρό μας και όχι μόνο με αυτό το γεύμα, αλλά και με άλλες δραστηριότητες. Την ευχαριστούμε, της ευχόμαστε να την έχει ο Θεός καλά και αυτήν και όλες τις εθελόντριες να συνεχίσουν το θεάριστο έργο τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σύλλογος βράβευσε τους μαθητές του σχολείου που διακρίθηκαν πρόσφατα στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα Αγώνων Special Olympics που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Επίσης, θέλουμε να συγχαρούμε και να τιμήσουμε τους τρεις παραολυμπιονίκες που πρόσφατα στην Κύπρο κατέκτησε το κάθε παιδί και τα τρία παιδιά από τρία μετάλλια. Γι' αυτό τα δίνουμε από ένα δωράκι αναμνηστικό και τα πολλά μας συγχαρητήρια και την αγάπη μας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.